De cuatro chillos te vas a salir de cuatro chillos. Ya. Ότι σαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός, ελθέν και σκύλωσον ημί και καθάρισον ημάς από πάσης ηλίδος και σώσον αγαθέντα ψηλάς ημών. Αμήν. Καθίσατε. Και ας αφουγκραστούμε με τα προσοχής κάποιο μικρό ανάγνωσμα να πάρουμε μία γεύση. Μία γεύση. Λοιπόν. Καλησπέρα. Κάποιος ρωτάει τον μεγάλο Άγιο Γέροντα Βαρσανούφιο. Από πού έρχεται η θερμότης, εννοείται την ψυχή, και η ψυχρότης και η σκληρή καρδιά. Τρία πράγματα. Ζεστή πνευματικά καρδιά, από πού αντλεί τη θερμότητα. Ψυχρή και σκληρόκαρδη από την άλλη πλευρά, και αυτή από πού αντλεί τα δύο αυτά. Και απαντάει σε αυτό το ερώτημα ο γέροντας. Περί της θέρμης και της ψυχρότητος φανερό είναι ότι ο Κύριος Πυρ ονομάστη. Ξέρουμε ότι Πυρ ονομάστηκε ο Κύριος. Σας φέρνω το παραπροηγούμενο θέμα που πήρε ο άγγελος από το θυσιαστήριο το κάρβουνο και το έβαλε στο στόμα του προφήτη Ισαΐα. Και βέβαια στο στόμα πικράθηκε και κάηγε και στη καρδιά γλυκάθηκε. Και βέβαια και ζεστάθηκε ο Άγιος. Ο Θεός ακριβώς είναι πυρ καταναλίσκων που κατακαίει. Σίγουρα δεν κατακαίει σώματα ανθρώπινα, αλλά φλογίζει την καρδιά και διώχνει τα πάθη, τα καίει με άλλα λόγια και τις αμαρτίες. Ο Κύριος λοιπόν πήρε ονομάστη θερμένον που θερμένει και εμπειρίζον, γεμίζει πυρ, εμπειρίζον και γεμίζει πυρ και την καρδία και τους νεφρούς, λέει. Να έχουμε υπόψη μας ότι λένε οι πατέρες Εκκλησίας ότι οι νεφροί του ανθρώπου είναι πηγή που εκβλίζει, αναβλίζει αισθήματα. Και ανάλογα, αν φλέγει τα νεφρά το πυρ της θεότητος, είναι από θεία αισθήματα. Αν από κάτι άλλο, τότε το πράγμα αλλάζει. Προχωράω λοιπόν. Εν τούτο και ο διάβολος ψυχρός εστί.
Και ο διάβολος από την άλλη πλευρά είναι παγωμένος. Και από αυτού η ψυχρότηση όλη. Και από το διάβολο προέρχεται η παγωμάρα. Παγερή, λέει, καρδιά έχει ο τάδε. Λέγε. Αυτά τα λέει ο Βασανούφιος. Βασανούφιος απαντάει. Ο Άγιος Βασανούφιος. Ναι. Είναι απάντηση. Ναι, ναι. Τώρα διαβάζει την απάντηση τώρα. Λέει λοιπόν ότι ο διάβολος είναι γεννήτρια, φυσική γεννήτρια. Δεν υπάρχει από πουθενά άλλο η παγωμάρα. Της παγωμάρας. Της ψυχρότητας. Και λέει τώρα. Ή μη γαρούτος είχε, εάν τα πράγματα δεν ήσαν έτσι όπως τα λέμε, να είναι ο Θεός πυρ και ο διάβολος παγωμάρα, πώς λέγει ότι τότε ψυγίσεται η αγάπη των πολλών. Επί προηγουμένου που είχατε περί Αντιχρίστου, λέει τότε στην εποχή αυτούνου που λέγατε προηγουμένως ψυγίσεται η αγάπη των πολλών. Αν λοιπόν δεν είναι παγωμένος ωκεανός ο διάβολος, πώς λένε οι πατέρες ότι στην εποχή του, αλλά δεν έχει έρθει η εποχή, θα καταψυχθεί η αγάπη των πολλών, της μεγαλύτερης πλειοψηφίας που υπάρχει στους ανθρώπους μέσα. Και το λέει, το δε τότε τι εστί, ή μη εν καιρής αντιδίκου. Λέει, το τότε, δηλαδή, τι εννοεί με το τότε, λέει την εποχή, τους καιρούς του αντιδίκου, του Αντιχρίστου. Εάν, και λέει τώρα εδώ, παρακάτω, αισθανόμαστε ψύχρα μέσα μας, το καταλαβαίνουμε αυτό πραγματάκι, δηλαδή ψύχρα είναι απούσα η αγάπη, με άλλα λόγια, τότε έχουμε ψύχρα μέσα. Εάν αισθανόμαστε λοιπόν ψύχρα, επικαλεσόμεθα τον Θεό και ερχόμενος θερμαίνει ημών την καρδία. Να τον φωνάξουμε και μόλις μπει μέσα στην καρδιά, αμέσως θα αισθανθεί η καρδιά θερμότητα. Θερμότητα. Θέλω να το προσέξουμε λίγο. Θερμαίνει ημών την καρδία εις την τελείαν αυτού αγάπη, και μας οδηγεί με αυτόν τον τρόπο να νιώσουμε την αγάπη τη δική του που είναι τέλεια. Ου μόνο προς αυτόν, όχι μόνο προς τον Θεό τον ίδιο, αλλά και προς τον πλησίον. Είναι, έχει δύο πόλους, το ξέρουν πολύ καλά, η αγάπη, η μία χρειάζεται την άλλη. Αγαπάς πλησίον, αγαπάς και Θεό, και ήταν άποδο. Και από προσώπου της θέρμης αυτού εξορίζεται η του μισοκάλου ψυχρία. Και μπροστά από αυτή τη θερμοκρασία που αντλεί ο άνθρωπος από το Θεό και αγαπάει άνθρωπο και Θεό, μπροστά από αυτή τη θερμοκρασία κάνει στην πάντα η ψυχρότης, εξορίζεται λέει. Αν υπάρχει μέσα, εξορίζεται από μέσα η ψυχρία του μισοκάλου, του διαβόλου. Είναι αυτό που μισεί το καλό, ο μισόκαλος. Λοιπόν, επί του ιδίου θέματος ακόμη ένα κομμάτι, να δούμε πώς λειτουργούσε. Αυτά είναι πρακτικά. Δηλαδή όποιος θέλει να δει το Ευαγγέλιο εξηγημένο, δεν είναι διάβασα το Ευαγγέλιο. Είναι οι πατέρες και το συναξάρι.
δεν διαβάζεις αυτά, θα βλέπεις τη θεωρία μόνο. Την πράξη δεν την καταλαβαίνεις ποτέ. Εκτός εάν μόνος σου φτάσεις να πεις «Η ζωή μου είναι μια ελεημοσύνη», τότε θα καταλάβεις το μακάρι ελεημονές. Τώρα δεν το καταλαβαίνω. Γιατί δεν είμαστε μακάρι ελεημονές. Είναι μακάρι λαμβάνοντες. Λοιπόν, προχωράω. Στο 14. Και αυτό και πάμε στο θέμα μετά. Λοιπόν, ρωτάει λοιπόν τον γέροντα, γέροντα του λέει, αισθάνομαι να μου θλίβεται η καρδιά. Δηλαδή κάποιος πόνος, κάποια στεναχωρία, κάτι άλλο μου δημιουργεί θλίψη. Βοήθησέ με. Όλο δεν μας ενδιαφέρει αυτό. Όλο μας ενδιαφέρει. Όλο έχει εδώ κανείς παίρνει και καταλαβαίνει τι πρέπει να κάνει όταν αισθάνεται τέτοιες περιπτώσεις. Και λέει ο γέροντας εδώ πέρα. Τώρα εδώ είναι... Μια ζωή θλίψη. Τώρα εδώ λέει εμείς θα διαβάσουμε έναν παγκόσμιο ορειβάτη αλλά του ουρανού. Θα προσπαθήσουμε να κάνουμε ένα βήμα, αλλά θα είμαστε πάντα σπρόποδες. Αυτός είναι στην κορυφή που το γράφει εδώ πέρα. Λέει τώρα, ο Θεός του ουρανού και της γης, δώει ημίν δια των ευχών των Αγίων αυτού τα αιτήματα. Είπαμε, ζητάει να τον βοηθήσει, να τον βγάλει από τη θλίψη που έχει και του εύχεται. Ο Θεός του ουρανού και της γης μακάρι να δώσει σε εσάς με τις ευχές των Αγίων του τα αιτήματα που ζητάτε. Να τα κάνει ο Θεός έργο να σας βοηθήσει. Επειδή λοιπόν θέλετε να ακούσετε και να χαρείτε σε ό,τι θα σας πω ή θα σας γράψω, γιατί γραπτό είναι αυτό που το έδωσε, σε ό,τι σας πω λέει ο γέροντας, σαν φάρμακο, να μην με παρεξηγήσετε, γιατί εσείς με αναγκάζετε να σας απαντήσω. Με αναγκάζετε να σας απαντήσω. Μοιάζει τούτο εδώ που θα ακούσουμε παρακάτω με όμοια περίπτωση του Αποστόλου Παύλου. Είχε απέναντί του εχθρούς μόνιμους που τον κατηγορούσαν και έλεγαν είναι ψευδαπόστολος, τον Απόστολο Παύλο. Για να αποδείξει τη γνησιότητα της ψυχής, της αποστολικότητάς του, ότι είναι γνήσιος Απόστολος και μάλιστα από τον ουρανό του αγγίστηκε το ο Κύριος και τον έπιασε και τον ανέβασε μέχρι τρίτο ουρανό και εκεί πήρε τα μαθήματα, ψηλά, όχι εδώ κάτω. Από εκεί πήρε τα μαθήματα και τα σκόρπισε στα πέρα της Οικουμένης. Μοιάζει λοιπόν με αυτή την περίπτωση που τον ανέβασε λέει ο Κύριος μέχρι τρίτο ουρανό χωρίς να καταλάβει την ψυχή του, το πνεύμα του, σώμα και πνεύμα. Δεν το ξέρω. Αυτό ξέρει μόνο που με ανέβασε. Αυτό ακριβώς το γεγονός ας το προσέξουμε στο πρόσωπο του Αγίου Βαρσανουφίου. Του ζητά λοιπόν, τον εξαναγκάζει εδώ το πνευματικό παιδί ή τα πνευματικοπαίδια, ζητώντας του βοήθεια για να τα βοηθήσει ώστε να μπορούν να αντιμετωπίζουν τις θλίψεις που συναντάνε και τους απαντάει.
Ό,τι κάνω λοιπόν, την ευθύνη την έχετε εσείς, γιατί εσείς με αναγκάζετε να σας απαντήσω. Εγώ προ του αιτήσαστε με, προτού να μου ζητήσετε, για προσέξτε αυτό καλά που διαβάζω τώρα, δια την κατακαιωμένην, κατακαιωμένην, λέμε κατακάηγε αυτός, δηλαδή δεν είναι τίποτα από τη φωτιά όρθιο. Εδώ όμως το πάρουμε στην πνευματική πλευρά, αισθάνεται ο Άγιος πυρ που του κατακαίει την καρδιά. Φωτιά που του κατακαίει την καρδιά. Και πώς την αισθάνεται? Ως φλόγα σφοδρωτά του πυρός. Σαν φλόγα που καίει και δεν υπάρχει παραπάνω δυνατότητας καυσίματος. Τόση φλόγα αισθάνεται ο Άγιος μέσα του. Αυτά για μας είναι με τούτο λίγο, με εκείνο, θα λέγαμε, δεν ξέρω να, τι να πω, για μένα μπορώ να πω, για σας δεν μπορώ να πω. Αισθανόταν λοιπόν φλόγα που το κατάκαιγε μέσα το είναι του, το πνευματικό του είναι. Και αυτή η φλόγα του γεννούσε την αγάπη. Η αγάπη λοιπόν του Αγίου έκαιγε, καυτή ήτανε. Βγάζει λοιπόν και του λέει, να παιδιά μου, αυτά είναι τα αισθήματά μου, καίγεται το είναι μου για την αγάπη σας. Το καταλαβαίνετε. Λοιπόν, αυτή λοιπόν η αγάπη στρέφεται στο πρόσωπο του Κυρίου, που είπε ο Κύριος, ζήτησον το πλησίο σου, ζήτησε μου κάτι για το πλησίο σου, σαν να είναι ο εαυτός σου. Σαν να είναι ο εαυτός σου, να μου ζητήσεις. Γι' αυτό του κατακαιγόταν η καρδιά, Βασίλη. Γι' αυτό του κατακαιγόταν η καρδιά. Από τις καύσεως, από την κάψη, το κάψιμο, και του ζέιν το πνεύματι, και επειδή λέμε το ζέον στην εκκλησία που βράζει το νερό, το λένε ζέον επειδή είναι καυτό, βράζει, και επειδή λέει το πνεύμα μου ζέιν, καυτό είναι και αυτό, ου πάβομαι, δεν σταματάω. Ου πάβομαι, δεν σταματάω. Το δεν σταματάω δεν έχει χρονική στιγμή σταματήματος. Σημαίνει καθόλου δεν σταματάω, συνεχώς κάνω, ασταμάτητα. Ου πάβομαι νύχτα και ημέρα, δεόμενος του Θεού, να παρακαλάω τον Θεό, νύχτα και μέρα. Άρα, μας έκανα γρυπνία. Όλη τη ζωή. Όλη τη ζωή. Υπάρχουν Άγιοι, οι στυλίτες τι κάνανε. Πάνω σε ένα στήλο, τους κράταγε η χάρη του Θεού, ακίνητους. Εκεί δεν έχει ερμηνεία λογική, μην το ψάχνουμε. Δεν υπάρχει ερμηνεία λογική. Λέει λοιπόν, γιατί μην πάρουμε και το άλλο, πώς πέρασε ο Άγιος Ανδρέας την Μικρά Ασία, από εκεί έφτασε στην Κρυμαία, λέει, στη Ρωσία μέσα. Ή μετά έρθε στην Ελλάδα από εδώ, τέλος είναι στην Ελλάδα. Θράκη, λέει, Μακεδονία, κατέβηκε μετά κάτω στη Πελοπόννησο και εκεί σταυρώθηκε. Έτσι περνιάται αυτή η οικουμένη, η τότε η οικουμένη, με τα ποδαράκια. Βεβαίως και με τα ποδαράκια. Αλλά εκεί βλέπει κανείς ότι ήταν φτερωτή αυτή, δεν ήταν απλώς κάνανε πορεία, φτερά στα πόδια. Και με το πόνο μαζί. Και με το πόνο μαζί. Λοιπόν, δεν πάβω νύχτα και ημέρα να δέομαι του Θεού, ποιήσε ημάς θεοφόρους, να σας κάνει και εσάς ανθρώπους να κουβαλάτε το Θεό, θεοφόρο, να φέρνετε το Θεό μέσα σας, θεοφόρους.
Θεοφόρος είναι εκείνος που κουβαλάει, που φέρνει μαζί του το Θεό. Παρακαλώ, λέει το Θεό, να είσαστε κι εσείς θεοφόροι, να κουβαλάτε κι εσείς το Θεό. Γιατί ο Άγιος λέει, έκαιγε στην ψυχή και στο πνεύμα του ήταν έζε, λέει, και αυτό το ίδιο πράγμα είναι, ζεστό. Ο ζεστός εκπέμπει μεγάλη θερμότητα. Ο παγωμένος εκπέμπει ψυχρότητα. Τελείωσε. Μη λέμε ότι αγαπάμε. Το άθλημα είναι ένα μόνο. Το άθλημα είναι ένα μόνο. Να παρακαλάμε το Θεό. Με τα γονατάκια κάτω. Να μας δίνει αγάπη γιατί είναι απούσα. Αν είχαμε αγάπη θα αισθανόμαστε ότι είμαστε μια ψυχή εδώ μέσα. Σώματα διαφορετικά. Γιατί λέει Χρυσόστομος Βασίλειος, δεν θυμάμαι κάποιος άλλος, λέει δύο σώματα μια ψυχή. Δύο σώματα μια ψυχή. Λοιπόν, αυτό γίνεται με την αγάπη μόνο. Προχωράω. Δεόμενος λοιπόν, τον παρακαλώ να γίνεται θεοφόροι. Και οικείσαι εν ημίν και να κατοικήσει, να γίνει οίκος δηλαδή το σώμα σας, να κατοικήσει μέσα σας και να περπατήσει και να στείλει το Πνεύμα το Άγιο. Να κατοικήσει, να περπατάει μαζί σας και να έχετε το Πνεύμα το Άγιο. Αυτό παρακαλώ τον Θεό. Δηλαδή παρακαλούσε ο Άγιος για τους άλλους. Για τους άλλους. Το έργο λέει, δεν τον αγαπάω όλο τον άλλον. Λέει. Δεν μπορώ να τον αγαπήσω, σου λέει. Μα άμα ξεκινήσεις και του λες έλα μόνο για μένα, θα λες για τον άλλον. Λέει. Και θα δει ο διάβολος. Έχω κάτι άλλο παρακατώ να το προλάβω. Λοιπόν, προχωρώ. Και όταν έρθει λέει το Πνεύμα της Αληθείας, διδάξει πάντα, θα σας τα μάθει όλα. Τι είχαν πάρει αυτοί οι πατέρες, ρε παιδί μου. Τι είχαν πάρει οι πατέρες. Από εκεί τα πέρανε όλα. Όλα. Το Άγιο Πνεύμα. Και οδηγήσει ημάς εν αληθεία. Θα σας οδηγήσει στην αλήθεια. Αλλά το γίνει κάπου αλλού. Θα σας μάθει και την ταπεινοφροσύνη. Τώρα με λόγια την έχουμε εμείς. Με έργο είναι η διαφορά. Λοιπόν. Και όχι μόνο αυτό, και όχι μόνο αυτό, αλλά θα σας κάνει να γίνετε κληρονόμοι, θα σας μάθει να γίνετε κληρονόμοι των αιωνίων αγαθών. Θέλω να σταθούμε λίγο, σε αυτό, παρακαλώ, σε ποιο, ο Άγιος είχε καρδιά που έκαιγε, πνεύμα που έβραζε σαν το ζέο, από αγάπη. Και παρακαλούσε το Θεό, αφού έκαιγε και έβγαζε τη φλόγα, να την πάρουν και άλλη τη φλόγα αυτή, έτσι, ώστε να φωτιστούν και αυτοί από το Πνεύμα το Άγιο, να μπει μέσα ο Θεός, να περπατήσει μαζί τους και να τους μάθει το Πνεύμα το Άγιο όλη την αλήθεια και να τους κάνει κληρονόμους των αιωνίων αγαθών. Λίγο θα σταματήσω, λίγο πολύ λίγο. Λέγει ο Απόστολος Παύλος ότι άμα τα πω στον κόσμο αυτά, ο κόσμος δεν θα χαμπαρίσει. Και απαντάει ο ίδιος ο Απόστολος Παύλος, «Ον ουκίν άξιος ο κόσμος». Ο κόσμος δεν αξίζει για αυτά τα πράγματα. Δεν του αξίζει του κόσμου
μια τέτοια πληρωμή αιωνίων αγαθών. Γιατί, το είπε ο Κύριος, το είπε ο Κύριος, μη δότε τα Άγια τη σκησή, μη δίνετε τα Άγια στα γουρούνια. Εγώ το λέω, το λέει ο Κύριος. Γι' αυτό μπορεί να καταλάβει το γουρούνι, αν υπάρχει εκεί που τρώει χρυσάφι, δεν το καταλαβαίνει. Και αυτό λέει, όχι τα Άγια στους χείλους. Λοιπόν, προχωρώ. Άρα λοιπόν, όποιος φωτίζεται από το Πνεύμα το Άγιο, σ' όποιον κατοικεί μέσα ο Θεός, περπατάει με το Θεό, φωτίζεται από το Θεό και φωτίζει με το φως τους άλλους. Ημείς εστέ το φως του κόσμου. Προχωρώ. Και γενόμην προς εμάς ως πατήρ που σπουδάζουμε, λέει τώρα ο γέροντας σε αυτούς που γράφει για να τους βοηθήσει να αντιμετωπίσουν τις λήψεις. Και τώρα έγινα για σας σαν πατέρας που μαθαίνει τα παιδιά του, για προσέξτε για να το καταλάβετε, να κάνουν εκστρατεία με βασιλιά και τα παιδιά να είναι αδιάφορα. Και τα παιδιά να είναι αδιάφορα, γίνεται αυτό βασίλη. Θέλω να κάνουμε εκστρατεία και εκστρατεία να γίνει με αδιάφορους. Προχωράμε. Λέει αυτόν αμεριμνούντον, αμέριμνα σε μια διαφορία. Δόη δε ο Θεός ημίν, προσέξτε το αυτό, ήθε να δώσει ο Θεός σε σας την καύσιν, το κάψιμο αυτής της αγάπης. Δηλαδή αυτή που ένιωθε μέσα του, εύχεται να την πάρουν και άλλοι. Τι θυμίζει εδώ πέρα, τι θυμίζει από τα χθεσινά. Μόλις ο Ανδρέας βρήκε το Μεσσία, του μίλησε μέσα κάτι, τρέξε όχι μόνο σου και στον Πέτρο, τον αδερφό σου. Σίμωνα. Στον Σίμωνα, Πέτρο. Ο Σίμωνας πήρε το όνομα Πέτρο. Ναι, ναι, ναι. Λοιπόν, και πήγε ακριβώς η ίδια περίπτωση, καμένος από την αγάπη του Χριστού και πήρε, αδερφέ, εδώ, τον βρήκαμε τον Μεσσία. Εδώ λέει, όποιος καίγεται, δεν λέει μόνο για τον Πέτρο ή για τον Ανδρέα και την Πάτρα. Εδώ λέει, παρακάτω πατέρας, πέτσε μετά. Κάει και από την αγάπη του Χριστού και παρακαλάει τον Θεό να κάψει με την ίδια αγάπη και τα πνευματικά του παιδιά. Να νοιάσουν και αυτοί την αλήθεια του ουρανού, να αισθανθούν και αυτοί τις αιώνιες αλήθειες που πήρε και τις είδε ο Άγιος ψηλά στον ουρανό. Προχωράω. Πληροφορήσει γάρι μόνο Κύριος ότι στον έβδομον ουρανόν αναφέρει τους ανθρώπους τους έχοντας αυτήν. Ο Απόστολος Παύλος λέει ανέβηκα μέχρι το τρίτο ουρανό. Το θυμάσαι Τάκη? Ναι. Τον ανέβασε λέει τρίτο ουρανό τον Απόστολο Παύλο. Εδώ ο Άγιος Βασανούφιος λέει ότι τον ανέβασε στον έβδομο ουρανό. Παραπάνω από τον Απόστολο Παύλο. Άρα κάτι πρέπει να είδε παραπάνω. Λέει αναφέρει τους έχοντας την αγάπη αυτή που καίει, τους ανεβάζει μέχρι τον έβδομο ουρανό και ευλογούνται και παίρνουν από ψηλά την ευλογία του ουρανού. Προχωράω. Και λέει τώρα στον Απόστολο Παύλο ο Άγιος Βασανούφιος που ανέβηκε στον έβδομο ουρανό, είτε εν σώματι ουκίδα, σαν τον Απόστολο Παύλο, με το σώμα με πήρε,
Δεν το ξέρω. Είτε εκτός σώματος, ουκίδα, ούτε αυτό το ξέρω. Ο Θεός γάρ εστίν ο ειδός. Αυτός που ξέρει είναι εκείνος που με ανέβασε στον 7ο ουρανό. Και τώρα, ας το προσέξουμε. Προσέξουμε. Συνιστά το πρώτο φάρμακο, να το καταλάβουμε πιο απλά, απαλλαγής από τη θλίψη. Να μάθουμε να αγαπάμε. Και αν δεν έχουμε, υπάρχει η πηγή της αγάπης. Ο Θεός αγάπη, εσύ και ο Κύριος αγάπη είναι. Και επειδή δεν την καταλαβαίνουμε, υπάρχει ο δρόμος. Εδώ λέει, δεν το προσέξατε, δεν πάω ημέρα και νύχτα να μιλάω στο Θεό. Ημέρα και νύχτα. Που σημαίνει έτσι παίρνεται η αγάπη. Δεν υπάρχει άλλος δρόμος. Αν πας με άλλο δρόμο για να αγαπήσεις, ούτε θα αρχίσεις ποτέ. Δεν θα αρχίσεις ποτέ. Ενώ υπάρχει ενδεχόμενο εμείς που είμαστε βατραχάκια, να αρχίσουμε να καταλαβαίνουμε λίγο, γιατί έτσι τουλάχιστον θα καταλάβουμε, ότι τι κάναμε κάποια αρχή, με την προσευχή. Αλλιώς δεν θα μυριστούμε ούτε τι είναι η αγάπη καθόλου. Θα είναι ο άλλος δίπλα μας και θα αισθανόμαστε ότι είναι στην Αμερική. Γιατί θα απουσιάζει η αγάπη. Έτσι δεν είναι, πώς το κάνουμε δηλαδή. Ου πάβω με λέει, δεόμενος ημέρας και νυχτός. Δεν πάβω να σταματώ, μέρα και νύχτα. Και λίγο παρακάτω λέει, σε μια άλλη απάντηση λέει, αισθάνομαι γέροντα ησυχία μέσα μου και ηρεμία. Του λέει, άκουσε σε εκείνους που αισθάνονται ηρεμία, κάτι δεν πάει καλά. Αφού ο εχθρός μας πάντα μας πολεμάει. Άρα σταματήσει να λες, Κύριος Χριστέ, λέει, σώνομαι. Μην το σταμάτα σου λέει. Οι παππούδες το βλέπανε για το πράγμα, οι Άγιοι. Το βλέπανε. Λοιπόν, πρώτον, έρχεται το ανθρώπο, στον άνθρωπο, το Πνεύμα του Άγιον. Πρώτα, έρχεται η πρώτη επίσκεψη, σαν πρώτη επίσκεψη, το Πνεύμα του Άγιον. Διδάσκον, που διδάσκει, σε αυτόν που προσεύχεται δηλαδή, τα πάντα, αλλά που προσεύχεται, όχι που δεν κάνει ένα στραβό, σταυρό εννοώ, που γίνεται και στραβός αυτός, ή και προσευχή, Πάτερ ημών της ουρανής και τελείωσε, δεν μιλάμε, εδώ μιλάει για την προσευχή που δεν πρέπει να σταματάει και ας είσαι ξύπνιος και ας κοιμάς ακόμα. Το Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησόν με. Για αυτή η προσευχή μιλάει. Έρχεται λοιπόν με το Πνεύμα το Άγιο, διδάσκει τα πάντα και πώς δει ταπεινοφρονήν και πώς πρέπει ο άνθρωπος να αποκτήσει ταπεινοφρόνημα. Πώς πρέπει να τα αποκτήσει. Αυτά είναι μαθήματα, αφού λέει το Πνεύμα το Άγιο, το Αγίου Πνεύματος. Μόνος σου διαβάζεις το Ευαγγέλιο για την ταπεινοφροσύνη, δεν τη φτάνεις. Με τη βοήθεια της προσευχής, και αυτό λέμε, βάλε τα γόνατα κάτω. Βρε, με πολεμάς, θα σε πολεμήσω κι εγώ. Μα γέροντα, δεν είμαι στην προσευχή. Κάνε εσύ και ας μην είσαι στην προσευχή, λέει. Δεν είμαι την ώρα που προσεύχομαι εκεί πέρα, είμαι ο νους μου αλλού. Λέει άλλος. Και λέει, εσύ θα κάνεις την προσευχή και ας είναι αλλού ο νους σου. Εκείνος χτυπιέται από την προσευχή. Χτυπιέται άσχημα. Κάποτε θα σε αφήσει. Εδώ λέει ο Γιώργος Παΐστος και το διαβάσει. Του πήγαινε ο πειρασμός της βλασφημίας, πώς λέμε αυτή τη βλασφημία, όχι τη βλασφημία που λέει την κοινή, προστατεία βλασφημία στο νου του. Στο νου του. Πάλεψε, τον πολεμούσε ο πατέρα Γιώργος Παΐστος. Και στο τέλος τον είδε, λέει, στην εκκλησία που ήταν ο Γιώργος Παΐστος, να μπαίνει μέσα σαν, δεν ξέρω, θηρίο, πώς τον είδε, και μετά έσκασε και έβγε. Δεν τους ανενόχλησε. Αλλά με την προσευχή αυτή οι Άγιοι κάνουν. Αυτά που σας λέω τώρα, λέει ο Άγιος
ουδήναστε άρτη ακούσε. Τώρα δεν αντέχει ούτε το αυτάκι σας να τα ακούσει. Σας τα λέω, τα διαβάζετε, τα διαβάζουμε, τα ακούμε, αλλά το αυτάκι σας... Δεν υδρώνει. Α, μπράβο, θα το λέω εγώ αυτό, δεν το περιμένω να το ακούσω. Δεν καταλαβαίνει, δεν υδρώνει. Μήπως βάλουμε δίπλα, δεν θέλει να υδρώνει. Δεν υδρώνει, δεν υδρώνει. Λοιπόν... Το αυτή δεν υδρώνει. Ήτα, έπειτα, προσέξτε, πρώτα έχει το Πνεύμα του Άγιο, μετά οδηγείται στην πρώτη καύση. Από εκεί και μετά αρχίζει το πρώτο καύσιμο που αισθάνεται η ψυχή μέσα του ανθρώπου. Φλέγεται και καίγεται με το πρώτο καύσιμο. Και μετά ανεβαίνει στον ουρανό. Βέβαια, αφού λέει, να το προσέξουμε αυτά που διαβάζουμε, λέει, με το σώμα, με την ψυχή κλπ. Σημαίνει ότι όποια διεργασία, για μας μιλάμε τώρα, διεργασία πνευματική γίνεται μέσα μας. Όποια διεργασία πνευματική γίνεται μέσα μας. Δεν γίνεται αντιληπτή από τις διανοητικές μας δυνάμεις. Ο Άγιος που ήταν εμένα είδε στην προσευχή, δεν κατάλαβε πώς τον ανέβασε πάνω. Και σε εμάς που προσευχόμαστε ή μελετάμε ή εκκλησιαζόμαστε κλπ. Γίνεται μέσα μας πνευματική διεργασία, μη αντιληπτή στη διανόησή μας. Εμείς νομίζουμε ότι δεν κάνουμε τίποτα. Να μην ξεγελιόμαστε. Ξέρει ο Κύριος και αυτό λέει, κάνε εσύ την προσευχή του λέει. Και αυτός τσακίζεται. Ξέρουν οι πατέρες. Κάντε εσύ και ας αισθάνεσαι ότι δεν καταλαβαίνεις τίποτα. Αυτό το δεν καταλαβαίνω τίποτα. Άλλωστε λέει, γέροντα παίρνω συμβουλές και δεν τις κάνω. Δεν ξέρεις ότι τα παίρνεις συμβουλές, τα περιμένεις και ροπαλιές στην πλάτη σου. Όταν ζητάς συμβουλή από Άγιο Γέροντα λέει Μιχάλη, τα περιμένεις, μόλις την πάρεις να σου έρθει να κάνει μπαπ, ναι. Στην πλάτη ο διάβολος. Γιατί πάει να πάρεις το φως και αυτός είναι σκοτάδι και σε κυνηγάει. Σε κυνηγάει. Λοιπόν, ερχόμαστε τώρα πιο συγκεκριμένα, πώς θα απαλλαχτώ από τις λήψεις. Όλα αυτά είναι τα φάρμακα. Και λέει τώρα, ω αδελφέ, αγαπητέ, ο Κύριος σταυρών υπέμεινε και εσύ ουχέρις εν δες λήψεσαι και εσύ δεν αισθάνεσαι χαρά στις λήψεις σου. Θλίψεις που σε οδηγούν στη Βασιλεία του Θεού. Καλώς είπες ότι θλίβεσαι. Δεν γνωρίζεις ότι όταν είσαι Τίτους πατέρας, δεν καταλαβαίνεις ότι όταν κάποιος, όπως εσύ τώρα, του λέει, ζητάει κάτι από τους πατέρες τους Άγιους, να προσευχηθούν για αυτόν, δηλαδή ζητάω εγώ από τον Άγιο να προσευχηθεί για μένα. Ναι. Όταν λοιπόν τη στιγμή που ζητάω από κάποιον Άγιο να προσευχηθεί για μένα, ναι, συνεχίζει, για να του δώσει ο Θεός βοήθεια, τότε πληθύνονται αυτό οι θλίψεις. Τότε σε αυτόν πολλαπλασιάζονται οι θλίψεις. Βέβαια, τι θα την κάνει στη δύναμη άμα δεν είναι να σηκώσει βάρος. Στη δίνει τη δύναμη για να κάνει τη δουλειά να σηκώσει το βάρος που χρειάζεται. Ζητάς βοήθεια από τον Θεό, αλλά πρέπει να σηκώσει και το βάρος. Και το βάρος είναι θλίψεις. Είναι κάποιος πόνος, είναι κάποια υπομονή σε κάποια συκοφαντία. Είναι να το βουλώσεις την ώρα που σου μιλάει ο άλλος άγρια. Ακριβώς, ζητάς λοιπόν απαλλαγή από τη θλίψη, να κάνω προσευχή, αλλά ξέρε, εγώ θα κάνω προσευχή, αλλά από τη στιγμή που θα την κάνω προσευχή για σένα, θα σου έρθει να σου δημιουργήσει πάρα πολλά θλίψη. Προχωράω. Και οι πειρασμοί
παραχωρούνται για να δοκιμάζεται αυτός που θλίβεται. Για να δοκιμάζεται. Και του λέει για τη συνέχεια, μη ζητήσεις σωματική ανάπαυση. Εάν μη δώσει αυτήν ο Κύριος, αν δεν στη δώσει ο Κύριος, την ανάπαυση στην δίνει ο Κύριος. Και εμείς δηλαδή που αναπαυόμαστε σωματικά, είναι δώρο του Θεού. Είναι άλλοι που αναπαύονται και πονάνε. Έχουν ασθένεια επάνω τους. Δεν το καταλαβαίνω αυτό το πράγμα, ότι είναι δώρο του Κυρίου. Και δεν είναι δικό μας αγαθό. Ξένο εντελώς είναι. Και ο Κύριος είπε στο τέλος, πρόσεξε, του λέει, πρόσεξε. Αν θέλεις να είσαι του Κυρίου γνήσιος μαθητής, ένα τίτλο έβαλε για τους γνήσιους μαθητές. Κρέμασε ένα τίτλο, μια πινακίδα που γράφει. Εν το κόσμο τούτο, θλίψιν έξατε. Θα έχετε θλίψη. Μα σήμερα, μα αύριο, μα χτες, δεν ξέρω πότε, θα την περιμένεις την θλίψη. Και μην πεις, γιατί μου ήρθε. Δεν έκανα τίποτα. Αυτό δεν έκανα τίποτα εκ του πονηρού. Θα λέει και ο Δαβίδ αυτό, σε κάποιο ψαλμό, το πολλές θλίψεις των δικαίων. Τι λέει? Πολλές θλίψεις των δικαίων. Μάλιστα. Και εκ πασών, αυτόν ρίσε το Κύριος. Ναι, δηλαδή έχουν θλίψει οι δίκαιοι, αλλά τους παίρνει ο Κύριος με το χεράκι του. Όχι μόνοι τους. Μόνοι τους ζητάνε για να πάρουν. Δεν το διαβάζουμε εκείνο, δεν το διαβάζουμε εκείνο. Είμαστε, λοιπόν, ήδη η ώρα παρήλθε. Να συνοψίσω και πέστε δύο κουβέντες εσείς μετά, γιατί εδώ βλέπω ότι δεν μας πήρε ο χρόνος, δεν πειράζει. Νομίζω ότι παίρνουμε μία γεύση από τα αιώνια πατερικά των Αγίων κείμενα. Τη ζωή τους δηλαδή, είναι η ζωή τους δοσμένη μέσα εδώ. Είχε πάει μια κυρία στον πατέρα Πορφύριο και μόλις την είδη της λέει, να διαβάζεις και κανένα βίο ενός Αγίου. Είχα συζητήσει εγώ με τον άνθρωπο αυτό, με τον Πορφύριο, τη γυναίκα. Λέω, στο συναξάρι είναι απαραίτητο που έχει τους βίους Αγίου να μελετάς. Και τι έχουν οι βίοι των Αγίων. Φαίνεται ο Άγιος εκεί, όταν πήγε, τάκ, το σέρβιρ αμέσως. Σέρβιρ αμέσως. Λοιπόν. Τώρα η ώρα δεν είναι ούτε παρά 10 με το δικό μου, δεν ξέρω εγώ κάνω. Ναι, ναι, καλά, καλά πας. Έχουμε περιθώριο. Δεν έχουμε να διαβάσουμε. Δεν μου διαβάσουμε. Άλλη φορά, τώρα απλώς τελειώνω με σύνοψη. Γιατί κάτι θα πείτε και εσείς οπωσδήποτε πάνω στο θέμα αυτό, όποιος θέλει δηλαδή. Λέει, είμαστε μαθητές του Κυρίου. Ο Κύριος όλους τους ονομάζε μαθητάς του. Δεν είχε μόνο τους 12 και τους ξεχώριζε. Και όταν διαβάζει το Ευαγγέλιο και λέει, είπε τις μαθητές αυτού, το λέει σε εμάς. Μαθητές είναι μαζί του τώρα. Λοιπόν, σε εμάς λοιπόν ο Κύριος, με το στόμα και με το χέρι του Αγίου, λέει, ξέρετε η καρδιά μου και η ψυχή μου και τα νεφρά μου και ναι. Αυτό το κάψιμο βέβαια το καταλάβαινε ο Άγιος. Και καίνε, γιατί τα καίει η αγάπη του Χριστού. Και ο δρόμος που απέκτησε την αγάπη αυτή, ο δρόμος που την απέκτησε, είναι ότι δεν σταματούσα μέρα και νύχτα να μελετάω το όνομα του Κυρίου. Το Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησόν. Με αυτό τον τρόπο, δεν έδωσα βέβαια ανάπαυση στο σώμα μου, μου τα ανάπαυε ο Κύριος, γιατί είπε, την ανάπαυση τη δίνει μόνο ο Κύριος. Μπορεί να αναπαύεις και να μην κοιμάσαι. Πόσοι τις νύχτες περνάνε λόγω του ότι περνάνε φίδια από τη σκέψη ξύπνοι. Εάν το όνομα του Κυρίου υπάρχει, τότε αναπαύεται ο άνθρωπος και αν δεν κοιμηθεί ακόμη, αναπαύεται. Λοιπόν, μέρα και νύχτα είχε το όνομα του Κυρίου στο στόμα και αυτό ήταν η έπαυσή του.
Με αυτή την αγάπη, λέει, σαν τον Απόστολο Παύλο, ανέβηκε μέχρι τον 7ο ουρανό. Ο Άγιος Βαρσανούφιος. Και κατέβηκε από ψηλά, αφού λέει, πρώτα μου έδωσε το Πνεύμα το Άγιο και το Πνεύμα το Άγιο μου τα έμαθε όλα. Μου τα έμαθε όλα. Άρα δεν είναι καν έργο ανθρώπινο η γνώση ή η επίγνωση της αληθείας. Δεν είναι έργο ανθρώπινο. Και αν μας αφούμε στο χθεσινό Ευαγγέλιο, δεν είναι ποτέ δυνατόν να ρίχνεις δίχτυα και να πιάνεις ψάρια και να είσαι αγράμματος και να διδάξεις αυτές τις αλήθειες του Ευαγγελίου. Δεν παρουσίασε η ιστορία της γης άλλους ψαράδες αγράμματους που να δίδαξαν αλήθειες τέτοιες που είναι σεβαστές σε όλες τις εποχές και σε όλους τους αιώνες. Αν υπάρχει κάτι που του κλείνει στο μεταλλούν είναι αυτό. Βρες μου κάτι που από εδώ μέσα που να μη στέκει και εγώ θα γίνω άπιστος. Το έχω πει εγώ σε αθεοκομμουνιστή. Βέβαια δεν έχει ποτέ γραφεί να μου πει διάβασα και βρήκα αυτό, γιατί δεν την άγει τη γραφή. Πλην όμως το καλούμε τον άλλον να βρει από εδώ μέσα κάτι να μας πει. Αυτές τις αλήθειες τις είπανε ψαράδες. Τι λέει, τους αλληλείς αναδείξας το Πνεύμα το Άγιο, το λέει μέσα του, αυτό ανέδειξε αλληλείς. Εμείς εδώ που ερχόμαστε έχουμε το Πνεύμα το Άγιο, προς Θεού είμαστε βαπτισμένοι. Άλλος λιγότερο, άλλος περισσότερο, προσπαθεί και άλλος περί λίγος, περί πολύ. Πάντως δεν φεύγει κανείς χωρίς να πάρει, είναι αδιανόητο. Ένα κεράκι λάβει χιλιάδες κεριά, εκατομμύρια. Μία Αγία Γραφή τον κόσμο όλο άλλαξε. Γιατί έφτασε στα πέρατα της Οικουμένης ο Λόγος του Θεού. Τελείωσε. Πέστε κάτι κι εσείς. Είναι η ώρα παρά 10. Και 5 αρχίσαμε, είναι ακριβώς 55 λεπτά. Μάλιστα. Ας πω εγώ πρώτα. Πες. Μετά κάποιος αδελφός. Ο Κύριος λέει, ουε, εάν δεν ευαγγελίζεστε το νόμο του πατρόνου. Δηλαδή, τη χαρά που πήρατε από μένανε και νιώθετε δύνατοι, είσαστε υποχρεωμένοι να τη μεταδώσετε και στους άλλους. Γιατί το λέει αυτό, γιατί λέει να ζητάτε θησαυρούς επουράνιους, διότι αυτοί θα μαρτυρήσουν για σας μεθαύριο στη ζωή. Και ένα άλλο που υπόθηκε εκεί, διά της προσευχής, βλέπουμε τον Κύριο στον κήπο της Γεσημανής, ότι έβλεπε το τι θα περάσει και προσευχήθηκε, ενισχύθηκε σαν άνθρωπος, από τον πατέρα του, για να μπορέσει να περάσει όλο το μαρτύριο αυτό. Άρα και εμείς τι πρέπει να κάνουμε, αυτά. Βασίλη, θα πεις κάτι, άλλος κανείς να πει κάτι, ο Ευάγγελος εκεί πίσω, μια και κάτι μας έδωσε τη χαρά και σε βλέπουμε. Η χαρά είναι δική μου, αλλά σχετικά με το θέμα της προσευχής έχουν γραφτεί πάρα πολλά πράγματα. Βέβαια η γραφή λέει, όπως είπε και ο Κύριος στους μαθητές του, γρηγορείτε και προσεύχεστε. Αυτό θα πει ότι επειδή λέει είναι η σάρξα ασθενής και το πνεύμα πρόθυμο, ο άνθρωπος πρέπει να προσεύχεται αδιαλείπτος για να μην εισέρθει πειρασμών. Αλλά λέει μεταξύ των άλλων ο Άγιος Αθανάσιος ότι όταν θέλουμε να ευημερούμε σε αυτόν τον κόσμο, μην περιμένουμε να απαυθούμε στον άλλον. Άρα ξεκινάμε και λέμε πώς προετοιμάζεται ο άνθρωπος για να προσευχηθεί, γιατί μόνο η δέηση δικαίου ισχύει. Μετάνοια, νηστεία, ταπείνωση και μετά ξεκινάμε και ανοίγουμε το στόμα, γιατί με γεμάτο στομάχι η προσευχή δεν πάει ούτε ένα μέτρο ψηλά. Άρα χρειάζεται μια σχετική προετοιμασία για να γονατίσει ο άνθρωπος και να προσευχηθεί. Η προσευχή είναι βασική προϋπόθεση, διότι επικοινωνεί το πλάσμα με τον πλάστη του, το παιδί με τον πατέρα του,
αλλά λέει η Γραφή μας δίνει ρητή εντολή. Η καθαρή την καρδιά του Θεόψονται. Άρα πρώτα προετοιμαζόμαστε και μετά σηκώνουμε τα χέρια ψηλά. Δεν μπορείς να είσαι υπερήφανος, δεν μπορείς να είσαι εγωιστής, δεν μπορείς να φθονείς, δεν μπορείς να μισείς και να θέλεις να προσευχηθείς. Δεν γίνεται αυτό. Χρειάζεται μια σχετική προετοιμασία. Αλλά είναι εντολή του Θεού. Αδιαλείπτως προσεύχεσαι, δυναμήνεις έρχεται εις πειρασμών. Άρα ο άνθρωπος αν δεν προσεύχεται, σίγουρα ο πειρασμός θα τον πάρει βόλτα. Γιατί ο πειρασμός, ο λέω νεωρεόμενος, ζητά την αγκαλιά από πάνω μας κάθεται. Γι' αυτό έρχεται την ώρα που προσευχόμαστε και σου πάει το μυαλό στο αμπέλι, ας πούμε. Όσες φορές προσευχόμουν εγώ, ή θα φώναζε η γυναίκα μου, θα γκρινιάζαν τα παιδιά και τώρα σηκώνουμε στις 4,5 ώρα που κοιμούνται όλοι. Για να μην με φωνάξει κανένας εκεί την ώρα. Αλλά φτάνει μόνο αυτό. Ελέγχθηκε κάτι πολύ σωστά. Όταν λέμε ότι αγαπάμε τον Θεό, αυτό πρέπει να το αποδεικνύουμε στο πρόσωπο του πλησίου. Και έτσι είναι. Δεν μπορείς να λες ότι αγαπάς τον Θεό και να μην το δείχνεις στον αδερφό σου. Αυτός ο αδερφός σου μπορεί να είναι Πακιστανός, Τούρκος, άσπρος, μαύρος, κόκκινος. Έχω να πω κάτι πάνω σε αυτό. Ο ειδικό μου. Και το τελειώνω. Είναι ακριβώς στο θέμα πάνω. Λέει τρόπους που, επειδή η αγάπη είναι το θέμα σήμερα, δηλαδή, τρόπος που εκδηλώνεται η αγάπη. Εάν κάποτε πας με τον πλησίο σου κάπου και βλέπεις το λογισμό σου να θέλει να τιμηθείς περισσότερο από τον άλλον και μάλλον δεν θέλεις ούτε εξίσου με σένα να τιμηθεί, σε αυτό το θέμα δεν έχεις αγάπη στον πλησίο σου. Νούμερο 1. Το προσέξατε. Πάω με τον Μιχάλη στον δρόμο και θέλω να με τιμάνε εμένα ούτε, όχι εσά, αλλά πάρα πάνω από τον άλλον. Δεν τον αγαπάω. Δεύτερον, εάν έχεις κάτι να φας και δεις το λογισμό σου να σου λέει φά το μόνο σου και δεν το έχεις ανάγκη και βλέπεις ότι επιθυμεί ο άλλος και δεν το δίνεις, δεν τον αγαπάς. Το προσέξατε αυτό που είπα. Έχεις κάτι που τρώγεται, λέει, και εσύ την τώρα δεν έχεις ανάγκη και βλέπεις ότι ο άλλος το έχει ανάγκη και εσύ το κρατάς για τον εαυτό σου. Τρίτον, αν δεις και πάθεις ζημιά ο συνανθρωπός σου και ο λογισμός σου ευχαριστηθεί, δεν τον αγαπάς. Και ο λογισμός ευχαριστηθεί, δεν τον αγαπάς. Τέταρτον, εάν πάλι δεις ότι ο Μιχάλης επαινεί τον Ναπολέοντα, τον επαινεί και εσύ στεναχωριέσαι, δεν τον αγαπάς. Δεν τον αγαπάς. Πέμπτον, και τελειώνω. Εάν ακούσεις από τους πατέρας, από κάποιον, από εμάς εδώ μέρα ή απ' έξω, ακούσεις ποιος είναι ο δρόμος του Θεού και το πήρες για τον εαυτό σου και δεν το μετέδωσε τον άλλον, δεν τον αγαπάς. Τελείωσε. Να συμπληρώσω ένα δευτερόλεπτο κάτι γιατί δεν έχω. Θα πείτε εγώ και... Ένα δευτερόλεπτο, δεν θα κατηγορήσω. Σαφέστατο το τρόπο μας δείχνει η παραβολή του τελεώνη και του φαρισαίου. Πώς πρέπει ο άνθρωπος να προσεύχεται. Ο μεν τελεώνης, πολύ αμαρτωλός άνθρωπος, χτυπούσε το στήθος και ο φαρισαίος, ο οποίος έκανε όλο τον νόμο, στάθηκε μπροστά στο Θεό και ζήταγε να τον ανταμείψει ο Θεός. Αλλά μην μας βάζει την τσικλοποδιά ο διάολος και λέει ότι εμείς είμαστε ανθρώποι της Εκκλησίας και μην ξεδείξε. Σαφέστατη η εντολή της παραβολής αυτή, πώς πρέπει ο άνθρωπος να προσεύχεται. Με ταπείνωση, όχι όπως το Φαρισαίο. Ο Φαρισαίος έκανε πράγματα που εγώ τουλάχιστον δεν τα έχω κάνει. Όλο τον νόμο και έδινε και το 10%. Αλλά γιατί ο εγωσμός τον ανέβασε, καταδικάστηκε. Ο πλούσιος είχε διαβάσει τον νόμο, αλλά ήταν άσπλαχος, δεν είχε αγάπη. Αυτό είναι να καθούν και τα υπότα γύμνης αποθήκες. Ναι, δεν είχε αγάπη. Εγώ ήθελα να πω ότι απόψε εκεί ο Άγιος Βασανούφιος μας έδωσε και μια άλλη παράμετρο περί προσευχής. Όχι μόνο Κύριε Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού, ελέησόν με,
αλλά ελέησον τους συνανθρώπους μας. Όλους. Να σκεφτόμαστε τους συνανθρώπους μας. Όλους. Πιστεύω ότι είναι μια άλλη παράμετρος, ας πούμε. Όχι μόνο για τον εαυτό μας. Έτσι. Ελέησον εμάς. Όλοι είμαστε λίγο. Μου θύμισε κάτι ο αδερφός. Λέει, κύριε Σουβουστέ, ελέησον με τον αμαντολό. Λένε οι πατέρες είναι καρδιακή προσευχή. Γιατί είναι, πάτε, παππούλη καρδιακή προσευχή, όσο χτυπάει η καρδιά σου, είσαι υποχρεωμένος να το λες αυτό. Άμα το καταφέρεις, τότε θα σου... Όχι, όχι. Λέμε, τώρα εδώ για όλους. Πάλι 6 ώρα καλή φορά, Άγιος ο Θεός. Όλοι μαζί. Άγιος ο Θεός, Άγιος ο Θεός, ελέησον εμάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ο Θεός, Άγιος ο Θεός, ελέησον εμάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ο Θεός, Άγιος ο Θεός, ελέησον εμάς. Πάτε λοιπόν με εις ουρανείς, αγιαστείτε το όνομά σου, ερχέται η βασιλεία σου, γεννηθείτε το όνομά σου, ως εν ουρανώ και επιτύχεις, τον άρτον ημών των εμπίων σου, δώσ' ημίς σήμερα, και άφεσι μη τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφήνουμε τις οφειλέτες ημών, και εμείς ενέχεις ημάς υπερασμών, αλλά ρίσε ημάς από το πονηρό. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον εμάς. Αμήν. Ευχαριστούμε πολύ όλους. Όλους. Τον Ιωσήφ δεν ακούσαμε καθόλου. Δεν μας είπε την φωνή του, δεν ακούσαμε. Και τώρα που ήρθε, δεν πήρα. Κωστά, ένας γέροντας έλεγε η προσευχή ξεκινάει από τους εχθρούς. Κάνεις αυτή τα από τους εχθρούς πρώτα θα ξεκινήσεις να ευχηθείς για τους εχθρούς σου και μετά θα ευχηθείς.